Στην Ίσυρο βρέθηκε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος με τη σύζυγό του ανήμερα της Παναγιάς για τον εορτασμό της Μεγαλόχαρης της Παναγιάς Πηλιανής. Εκτός από τις ευχές του, μας μίλησε και τις παρεμβάσεις αποκατάστασης στους ιερούς ναούς της ΚΟ και την συνεργασία του με το Δήμο και την Πολιτεία για τα πληγέντα σχολεία από το σεισμό. Το Αιγαίο είναι απόλυτα συνδυασμένο με την έννοια του γιορτή της Παναγίας. Κάθε πράγμα στο Αιγαίο, κάθε νησί έχει πολύ ψηλά μια Παναγία. Μια Παναγία αναφέρεται και από τη θάλασσα. Ήταν πάντα δίπλα στους νησιώτες μας και είναι απολύτως συνεφασμένη και ταυτισμένη με την θρησκευτική και την ιστορική διαδρομή του λαού μας. Εύχομαι η Παναγία να μας προστατεύει όλους, να μας ενώνει, γιατί έχουμε πολύ μεγάλη αρχή. Θα δώσει δύναμη στους συμπατριώτες μας που σήμερα αγωνίζονται στα πύρινα μέτωπα της ελληνικής σημεία της χώρας, που είναι πολύ μεγάλη μάχη, και στον λαό της χώρας να ξεπεράσει τον πιο ανώδυνο τρόπο, τον συντομότερο δυνατό και την τελευταία δοκιμασία από τον σεισμό της 21ης Ιουλίου. Υγεία σε όλους. Θα μπράξω την ευκαιρία να σας ρωτήσω για την ανακοίνωση σχετικά με την επισκευή των εκκλησιών που επλήγησαν στο νησί της ΚΟ. Θα θέλατε έτσι να μας κάνετε μια δήλωση σχετικά με αυτό. Ο Άγιος Νικόλος είναι και ο Μητροπολιτικός Ναός της ΚΟ και η Αγία Βαρβά, η Αγία Παρασκευή, συγγνώμη, θα επισκευαστούν από την περιφέρεια του Αιγαίου, διαβεβαίως θα επισκευαστούν τον Μητροπολίτη, τον κ. Βαθανάη. Αναλαμβάνεται δηλαδή όλο το κόστος. Όλο το κόστος της επισκευής και την διαδικασία και τη δημοπρασία. Και το αμέσως επόμενο, γιατί αυτό για τους ναούς, ξέρετε, δεν υπήρξε από πουθενά καμία κανένας είδους άλλη αρρωγή. Με τον Δήμο της ΚΟ και με το Υπουργείο μένει να διευκρινιστεί μόνο ποιος είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει τις εργασίες για τα σχολεία του νησιού, στο οποίο να πούμε ότι χρειάζονται εργασίες στην τυποποιία, είναι τρία σε μια προτεραιότητα, αλλά ξαναλέω δεν πρέπει να υπάρχει αγωνία προς την χρηματοδότηση, αγωνία μόνο, πολύ ζήτημα ημερών να διευκρινιστεί ποιος θα εκτελέσει την δημοπρασία. Τίποτα. Σε ό,τι αφορά όμως την σχολική χρονιά, θα προλάβουν και τα σχολεία να είναι έτοιμα, γιατί οι πληροφορίες λένε ότι δεν θα είναι έτοιμα για τις 11 Σεπτέμβρη. Έχουν μείνει μόνο 20 μέρες για την σχολική χρονιά. Νομίζω πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο να προλάβουν. Εάν οι βλάβες είναι τέτοιες που δεν επιτρέπουν, που δεν έχουν νομίζω κάποιες τέτοιες βλάβες, θα προχωρήσει χρονικά η σχολική χρονιά. Τις ευχές του επίσης μας έδωσε ο Δήμαρχος Νησίρου Χριστοφής Κορονέος. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους. Η μέρα της Παναγίας είναι μεγάλη γιορτή της Νησίρου, η μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας και η μεγάλη γιορτή του Ελληνισμού. Εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά και εύχομαι να δούμε πάλι όλοι εδώ μαζί να γιορτάσουμε την Παναγία. Πώς ήταν η κίνηση γενικότερα φέτος εδώ στην Νησίρου? Φέτος η κίνηση ήταν πάρα πολύ κόσμο, πολύ καλύτερη από την πέρυσι και εύχομαι σε όλο τον κόσμο χρόνια πολλά.